τη σκοτώσω! Βρε πουλάκι μου, τώρα δηλαδή που ξεπεράσαμε τον μοιραίο θα τη σκοτώσεις? Έχεις δίκιο, Δάση μου, έχεις απόλυτο δίκιο, απλώς φούντος από την ταραχή που πέρασα μαζί της. Η γνώμη μου είναι ότι επειδή και τα παιδιά περάσαν πολύ μεγάλο σοκ, να τα πάρουμε με το καλό. Α, ναι, με το καλό, με το καλό. Ποτέ κανένας γονιός δεν έβγαλε απολύτως τίποτα με το κακό. Εγώ θα της έβγαζα το μαλλί τρίχα-τρίχα. Όχι, αγάπη μου, σε αυτή την ηλικία το ανεπανόρθωτο. Όχι, αργότερα τι θα κάνει? Μητέρα. Ναι, πες το, συγγνώμη, κυκίτσα μου. Αυτό τώρα που λες για το ανεπανόρθωτο, μα εμείς, δηλαδή κανένας από εμάς δεν πίστεψε ούτε μια στιγμή ότι αυτό είναι κάτι το ανεπανόρθωτο. Άκουσε, παιδί μου, εγώ σε αυτή την ηλικία εγκρίνω μόνο τον πλατωνικό έρωτα. Έλα, μωρή κυκίτσα, τώρα με τον Πλάτωνα ξαφνικά. Παλιμπεδισμή. Πλατωνικός έρωτας, τι είναι ο πλατωνικός έρωτας? Πλατωνικός έρωτας είναι, ας πούμε, ένα φιλολογικό εφεύρημα, ένα λογοτεχνικό κατασκεύασμα για να εκφράσει μια φιλοσοφική κατάσταση, η οποία που αφορά κυρίως, ας πούμε, στην εφηβεία και ενίοτε και σε κάποιες άλλες ηλικίες. Κατάλαβες τώρα, εν κατακλείδη ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η κοινωνία μας αυτά τα έχει ξεπεράσει προπολού. Νάσο, έχω μείνει άφωνη με την εφράδια του λόγου σου. Κι εγώ εντυπωσιάστηκα. Έχει έτσι έναν τρόπο να τα τοποθετεί όλα σε μια τέτοια θεωρητική βάση που δεν σηκώνει αντίρρηση καμία όμως. Ελάτε τώρα, καλέ. Σήμερα του συνέβη πρώτη φορά αυτό. Αχ, με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή τώρα είμαστε όλοι μέλη γάλα. Βέβαια, μαμά. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Το παιδί. Ποιο παιδί? Το παιδί που θα έκανε ο Λεωνίδας με τη Μαριλένα. Κάνανε κανένα παιδί? Παιδί μου, όχι, δεν κάνανε, αλλά θα κάνανε. Έτσι θα μείνει χωρίς παρατήρηση. Α, όχι, κοιτάξτε, εγώ θα κάνω στην κόρη μου μια σοβαρότατη συζήτηση για το πώς από εδώ και πέρα θα προσέχει τον εαυτό της και την υγεία της. Μπράβο, και εγώ το ίδιο θα κάνω στον Λεωνίδα. Ωραία, τώρα λοιπόν που τελειώσαμε και είμαστε μια χαρά, λέω να βάλουμε ένα ποτάκι να το γιορτάσουμε. Κυρία Βίλη. Μαμά, τι κάνεις εδώ? Τίποτα. Είπα να πιω ένα ποτό με τους γονείς του Λεωνίδα. Γεια σου, Λεωνίδα. Δεν πιστεύω να έχετε καμιά αντίρρηση. 10 λεπτά κήρυγμα. Ένα, 5, 10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανίες τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω, ούτε για τσίγλες φτάνει. Το πόσες τσίγλες όμως, τι λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου, τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Σκασμός! Τι θα του πω? Έχει ανάγκη να του πεις κάτι. Τι λέει? Να την κόψω τη γλώσσα απ' τη ρίζα, ΣΥΡΙΖΑ, να στο βγάλω και αυτό το παλιό σκουλαρίκι εκεί πέρα που δεν μπορώ να το ξεριζώσω. Τι σχέση έχει τώρα το σκουλαρίκι μου? Δεν μου λες, παιδάκι μου. Θες να γίνεις πουτάνα? Μα τι άλλο λόγο θέλω να σπουδάσω? Ποιο λόγο? Αυτό δεν μου λες, θα πει. Ήθελα να σιγουρευτώ πρώτα. Να σιγουρευτείς για ποιο πράγμα, παιδάκι μου? Αν ήμουν έγκυο. Νόμορη, πού νομίζω ότι τους σπουδάζουν την αρχαιολογία στο κλαρί! Χρειάζεστε κάποια βοήθεια? Α, όχι, ξέρετε, να είχε μπλέξει εδώ πέρα μια τσιχλίτσα με στον τολιά της κόρης μου, αλλά τώρα τα καταφέραμε και την ξεμπλέξαμε. Είχε μπλέξει τσιχλίτσα, ναι, πείτε. Λοιπόν, ναι, σας χαιρετώ και πάλι χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία. Κι εγώ. Ιδιαίτερος. Ρεζίλη σε όλο τον κόσμο, μ' έχεις κάνει! Ρεζίλη! Και τώρα οι δυο μας. Τι έγινε πάλι? Τι θα κάνω εγώ με σένα, μπορείς να μου πεις? Ωχ, ρε μάνα, τι θέλεις πάλι? Παιδάκι μου, κι αν σου έχω μιλήσει, δηλαδή, τι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να μιλάω, δηλαδή, πού τα βάζεις όλα αυτά, δηλαδή, από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Μάνα, ξεκίνησες κάποτε να μου κάνεις κήρυγμα. Τώρα τελευταία έχεις αρχίσει και μουρμουράς συνέχεια. Λεωνίδα, ξέρεις πώς λέγεται αυτό που κάνεις? Ποιο απ' όλα? Ανευθυνότητα. Παιδάκι μου, βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή της κοπέλας που αγαπάς, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Κι αν σου έχω κάνει τόσες συζητήσεις, κι ας είμαι και γυναίκα και ντρέπομαι να σου συζητάω για αυτά τα πράγματα. Μη μου συζητάς τότε. Τι να κάνω? Κάνω την καρδιά μου κόπο και στα λέω. Παιδάκι μου, γιατί δεν χρησιμοποιείς προφυλακτικό? Άρε μάνα, θα με παρατήσεις ήσυχο. Αρκετά δεν πέρασα. Ενώ εγώ δεν πέρασα, δεν πέρασα, που δεν φταίω κιόλας τίποτα. Εγώ σε τι φταίω, ρε μάνα? Έχεις σκοπό να το επαναλάβεις? Το ποιο? Άστρα, σε παίρνω και στα σοβαρά. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου.
Α, ωραία, ωραία. Τι αποφάσισες, αλήθεια? Δεν θα επιτρέψω να το ξανακάνεις. Άιντε, άιντε. Από εδώ και μπρος, δεν θα ξαναμένεις με τη Μαριλένα μόνο σου. Οπότε έρχεται εδώ πέρα, η πόρτα του δωματίου σου θα είναι πάντα ανοιχτή. Α, θα το παίξεις δηλαδή Big Mother και καλά. Να βάλουμε και παντού κάμερες έτσι κλειστά κυκλώματα να μας παρακολουθείτε. Δεν χρειαζόμαστε κάμερες. Έχουμε την Κικίτσα λοιπόν. Είπα και λάλησα, έτσι. Άντε, στρώσου και διάβασε τώρα. Έλα, Μέρι, Μέρι. Έλα, παιδί, και έχω πεθάνει από περιέργεια. Πού ήσουνα? Πού ήμουνα, στο Λεωνίδα ήμουνα. Παιδί μου, τι σου έλεγε? Τι μου έλεγε? Το κακό του τον καιρό μου έλεγε. Λοιπόν, όταν θα έρχεται η Μαριλένα, δεν θα τους ξαναφήσουμε να είναι μόνοι τους. Ποτέ! Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί πρώτη φορά στη ζωή μου. Του το είπα. Η πόρτα του δωματίου σου θα είναι συνέχεια ανοιχτή. Όχι μόνο όταν είναι η Μαριλένα εδώ. Γενικά η πόρτα θα είναι πάντοτε ανοιχτή. Να το ξέρεις, από τώρα και στο εξής. Φρουρός εγώ. Εγώ. Α, να σου πω. Και να πάρεις από το παιδί τα κλειδιά που του έχει δώσει ο Νάσος, τους δικούς του σπιτιού. Πρόσεξε καλά. Γιατί το χρησιμοποιώ όποτε θέλει, πηγαίνει με τα κλειδιά εκεί πέρα και καταλαβαίνει. Θα το πω έτσι κι αλλιώς. Έχω σκοπό να περάσω τώρα από τον Άσο, γιατί θα πάω σε ένα πελάτη που είναι εκεί κοντά. Θα το πω. Μην το πει στον Άσο. Σε αυτή να το πει, στη Βιβί. Αυτή η μάνα μου είναι κολοπετσωμένη. Αυτή από τη στιγμή που τον άφησε εσύ, τον πήρα αμέσως. Αυτή καλυβώνει ψήλο. Λοιπόν, σε αυτή να το πει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άντε, άντε. Όχι, θα του αφήσω εγώ έτσι. Άργησε. Τι κάνατε τόση ώρα? Εκεί πέρα, δεν ξέρεις. Τα ψέλαμε στο Λεωνίδα. Αμάν, αμάν, μωρέ, Νάσο, τι τα βάζετε τόσο πολύ με το παιδί? Όλοι κάνουμε στη ζωή μας τέτοια λάθη. Δεν μου λες. Τι έγινε με τη μαμά της Μαριλένας, τη στάπατε τελικά? Βέβαια, τη στάπαμε, στάπαμε. Τι τύπος είναι αυτή? Τύπος, είναι ένας τύπος, δηλαδή, ένας τύπος όπως είναι, ας πούμε, όλες οι μανάδες του κόσμου. Ναι, μεγάλη. Μα σου πω, βρε, αγάπη μου, ότι δεν παρατήρησε, δεν πρόσεξε. Γιατί έτσι ξέρει που λέγαμε και τα λοιπά, δεν μου μείνει, δεν μου εντυπώθηκε αυτό καθόλου. Μα τι λες, βρε, Νασούλα. Τρεις ώρες ήσασταν μαζί. Καλά, ρε, Βίβη μου, συγγνώμη δηλαδή. Εσύ με το ρολόι στο χέρι καθόσουν και με περίμενε. Όχι, καλέ, αλλά έχω συνέστηση του χρόνου. Α, η συνέστηση του χρόνου. Και δηλαδή εγώ δεν έχω, εγώ τι είμαι, βλάκα. Όχι, ρε, Νάσο, δεν είπα αυτό το πράγμα. Πώς δεν είπες, αγάπη μου, αυτό? Διότι όταν λες στον άλλον εγώ έχω συνέστηση του χρόνου, εννοείς ότι ο άλλος δεν έχει. Μα εσύ μου είπες ότι ήμουνα με το ρολόι στο χέρι. Δεν ήσουνα. Όχι. Αλλά αν περάσουν τόσες ώρες και χωρίς ρολόι, μπορώ να καταλάβω πόσες ώρες πέρασα. Βέβαια. Γιατί η αγάπη μου έχεις γίνει τώρα εσύ από μόνη σου χρονόμετρο. Τι μου λες, Νάσο? Γιατί τα βάζεις μαζί μου? Εγώ σε ρώτησα απλώς τι έγινε με τη μαμά της Μαριλένας. Και εσύ με λες χρονόμετρο! Κι εγώ, αγάπη μου, επειδή δεν είμαι περίεργος, σου απάντησα ότι δεν πρόσεξα πώς ήταν η γυναίκα. Όπως επίσης δεν πρόσεξα τον χρόνο, διότι εγώ είχα τον ταλκά μου. Τι δεν πρόσεξες, μωρέ? Τη μητέρα της Μαριλένας. Κατάλαβες, γιατί εκεί πέρα δύο κουβέντες είπαμε με αυτή την κυρία, ας πούμε. Δηλαδή, αν συναντηθώ τώρα μαζί στον δρόμο και τρακαριστούμε, για παράδειγμα, κατάλαβες, είναι ζήτημα αν θα την αναγνωρίσω. Να, επιτέλους και ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορώ να συνεννοηθώ. Ασυνεννόητος, ε! Πες μας, ρε Μερούλα, εσύ, τι έγινε με τη μαμά της Μαριλένας? Α, εντάξει, μια χαρά, τα βρήκαμε. Στην αρχή είχε τσαντιστεί, βέβαια. Φυσικό. Της εξηγήσαμε, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, ο Νάσος της εξήγησε, δηλαδή, του βγάζω το καπέλο, ειλικρινά, της είπε, τέλος πάντων, ότι αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, ότι από εδώ και προς πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά, γιατί είναι ένα θέμα που δεν μπορούν να το χειριστούν μόνοι τους. Ο Νάσος της εξήγησε. Καλά, έπρεπε να τον δεις. Έπρεπε να τον δεις, δηλαδή, τα είχα χάσει. Μία εφράδια, το λέγει, δηλαδή. Δηλαδή, λέω, μήπως τελικά οι άντρες είναι καλύτεροι σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Όχι, άρχισα να το παραδέχομαι, δηλαδή. Ναι, Μαρούλα μου, τι θέλω να πω. Εσύ πώς έτσι τέτοια ώρα από εδώ και. Είχα μια δουλειά εδώ κοντά και ήρθα να σας πω ότι να μην αφήνετε το Λεωνίδα να μένει μόνο στο σπίτι. Να μην ξεμοναχιάζετε, δηλαδή. Αντί να πηγαίνει στο δικό μου το σπίτι, να έρχεται στο δικό σας. Έννοιας, Μέρι μου, θα προσέχω εγώ. Βρε, κορίτσια, για το μάτι τώρα, θα παιδάκια είναι. Δεν ξεμοναχιαστούν, δηλαδή. Αν δεν ξεμοναχιαστούν το σπίτι μου, ξεμοναχιαστούν το δικό σου, ξεμοναχιαστούν στη Μαριλένα, στο πάρκο. Αν πάρουμε τηλέφωνο τη μάνα τη Μαριλένα και να τη πούμε να κάνει αυτό που κάνουμε κι εμεί, λέει, να προσέχει. Όχι τίποτα άλλο, μετά θα μα ζητάει ευθύνε. Σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Α, πάρτε την εσένα να σου ένα τηλέφωνο, εντάξει. Όχι, εσένα σε συμπάθησε περισσότερο. Τον συμπάθησε κιόλα. Ναι, Μέρουλα. Εσύ έλεγε τώρα έχει δουλειά και πρέπει να φύγει και βιάζεσαι κτλ. Δεν πα, μωρά, για να μα ανέψει καμιά φωτιά. Τι διώχνει, καλή τη γυναίκα. Όχι, καλά κάνει και με διώχνει, γιατί έχω αργήσει. Λοιπόν, θα την πάρει ένα τηλέφωνο. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Να σου το ξεχάσει. Πάρε με μετά να μου πει. Μάλλον πάρε μισή βιβλία, γιατί αυτό θα το ξεχάσει σίγουρα. Γεια. Γεια. Έννοια σου. Έννοια σου. Λοιπόν.
Τι λοιπόν. Πες μας για την. Κάθισε τώρα και ακούσε τι λέει η Μέρη. Γιατί να μην καθίσω να ακούσω τη Μέρη. Γιατί η Μέρη λέει ότι τη κόβει, καταλαβαίνεις. Ακούω την εφράδειά μου. Εγώ δηλαδή τώρα πρέπει βιβλίο μου, συγγνώμη, αλλά χαρακτηρίζομαι εγώ για την εφράδειά μου. Όχι. Είδες λοιπόν. Ναι, αλλά σημαίνει μία φορά. Να μην βάζεις γλώσσα μέσα. Εμένα. Πότε. Όταν με πρωτοχώρησες. Αγάπη μου, ήθελες να με ρίξεις. Συγγνώμη. Τώρα δηλαδή τι εννοείς. Τα συμπεράσματα, βγάλε τα μόνα. Μωρό μου, ξέρεις κάτι. Είσαι ζηλιάρα. Είσαι πολύ ζηλιάρα. Για να δούμε. Για να δούμε. Δεν πιστεύω να την πάρεις τηλέφωνο. Εγώ. Μα είναι δυνατόν, βρεβίτη μου. Συγγνώμη, κάθισε τώρα και ακούς τη Μέρη. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη. Εγώ πού να βρω το τηλέφωνο αυτή τη κυρία. Το έχω εγώ. Σιγά που δεν μπορείς να βρεις το τηλέφωνο. Το μόνο εύκολο. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Γιατί? Δεν μπορώ, ρε Μέρη, πρωί-πρωί να χτυπάει το τηλέφωνο και να είναι για δουλειά, αφού ξέρεις, δεν έχω πιει μια γουλιά καφέ ακόμα. Μου ανάβουν τα λαμπάκια. Τα δικά μου τα λαμπάκια δεν ανάβουν, δηλαδή δεν κατάλαβα. Μέρη, να σήκωσε εδώ, σήκωσε εδώ, βγαίνει ο τηλεφωνητής, τι θα πούμε, κάθε τώρα. Ορίστε. Καλημέρα, Μέρη. Καλημέρα σου. Ο Νάσος είναι. Άρα δίκιο είχα, δικό σου ήταν. Μέρη, έχεις εκείνο το τηλέφωνο της μικρής, μωρέ, να πάρω τη μάνα της που λέγαμε. Ναι, και βέβαια το μισό λεπτό. Έλα, γράφεις. Γράφω. Πότε λες να πάρω? Όποτε θέλεις, αλλά μήπως είναι καλύτερα να πάρω εγώ. Αν βγει ο άντρας της, τι θα του πεις? Τι θα πω? Μήπως δεν το έχει πει για τη Μαριλένα. Θα βρω εκεί πέρα μια δικαιολογία. Καλά, εντάξει. Πάρε με να μου πεις τι έγινε, εντάξει. Έγινε, ναι. Γεια, σε ευχαριστώ. Γεια. Γιατί με ευχαριστεί? Ποιο τηλέφωνο ήθελε? Της μαμάς της Μαριλένας. Μπα. Του άρεσε δηλαδή? Όχι, είπαμε να ακολουθήσουμε την ίδια τακτική για τα παιδιά της. Και εμείς και οι γονείς της Μαριλένας. Πολύ σωστό μου ακούγεται αυτό. Ποια τακτική? Καταρχήν, για το σεξουαλικό, δεν τους ξαναφύγουμε ποτέ μόνους. Έχουν τα μυαλά τους πάνω από τα κάγκελα αυτοί. Ναι, και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Κρατώσει άνθρωποι είμαστε. Ένα μάτι θα υπάρχει πάντα πάνω τους. Συγχαρητήρια. Εξαιρετική λογική, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου. Τι πρέπει να κάνουμε, να τους αφήσουμε ελεύθερους να κάνουν παιδί? Όχι φυσικά, αλλά τον αγχώνει ο ένας Δημήτρη του στη ζωή του άλλου, δεν θα καταντήσει τη ζωή όλων μας λίγο κόλαση? Όχι, δεν θα καταντήσει κανένας κόλαση. Μόνο του Λεωνίδα η ζωή θα γίνει η κόλαση. Ας πρόσεχε. Ας το μικρό, τη γεωγραφία θέλω. Τι θέλω, ρε παιδί μου. Μπήκε τώρα διάλογος μέσα στο να μπήκε. Δεν είναι στο χάος που είναι εδώ πέρα. Μην πετάς τα βιβλία μου κάτω, σε παρακαλώ. Όχι. Η γιαγιά μου ήτανε. Γιατί άνοιξε την πόρτα? Ξέρω εγώ. Γεια! Έλα, παιδί μου! Γιατί άνοιξε την πόρτα? Σου καρίζω, δεν βλέπεις. Και άνοιξε για να κάνει ρεύμα να στεγνώσει το πάτωμα. Τέλει, πώς βρέθηκες εδώ? Δεν σ' άκουσα που μπήκες. Πριν από λίγο ήρθα. Έλα, δεν άκουσα που δούνε. Ποιος άνοιξε? Εγώ το άνοιξα, ρε γιαγιά. Και πού ήξερες ότι θέλεις πίσω από την πόρτα για να πάνε να το ανοίξεις? Μιλάγαμε στο κινητό, κάθεσαι ακόμα και το πάνω μου ανοίξεις. Στο κινητό? Δουλεύεις για να βγάζεις λεφτά να πληρώσεις κινητά? Πρόσεξε, θα το βαλείρεις τον πατέρα σου. Μην κλείσει κανείς την πόρτα γιατί θα σας βάλει να σου κουφουμερίσετε. Κύρις. Εμπρός. Ξέρεις τι κόλλα που κάνουν αυτά? Τι κάνουν? Συνεννοούνται στο κινητό, δεν χτυπάει το κουδούνι. Πηγαίνει ο Λεωνίδας, ανοίγει την πόρτα και εγώ δεν παίρνω χαμπάρι ποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι. Έχει τον νου σου τότε. Και βέβαια τον έχω. Τι νομίζεις θα μου ξεφύγουν? Στο λέω μόνο για να το ξέρεις. Να, τώρα μόλις τους έπιασες στα πράσα. Άνοιξες την πόρτα. Φαρδιά πλατιά. Σιγά μην την άφηνα κλειστή. Ωραία, τον νου σου, μην την ξανακλείσουν. Και την ξανακλείσουν, εγώ θα την ξανανοίξω. Άντε, γεια. Βέβαια, καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Κοίταξε, εδώ που τα λέμε τώρα, αυτό είναι και ένα λεπτό θέμα να το συζητήσουμε τον άντρα σου. Εμείς οι άντρες, ξέρεις, έχουμε μια ψήφος με τις κόρες μας. Εγώ όχι με τον Λεωνίδα, όχι για την αγόρη. Να κάνουμε. Δεν είχα την τύχη να αποκτήσω και ένα κοριτσάκι όπως ήθελα. Ναι. Τώρα εντάξει, κοίταξε, θα συζητηθούμε τώρα αυτά, θα συζητήσουμε εκτενώς. Κατάλαβες. Η Μέρη. Ναι, θα της τα πω της Μέρη. Έλα, παιδάκι μου, εδώ από την προσωπία. Θα σε κεράσουμε για ένα αυτοκίνητο. Εδώ, Λαβρίου, 424. Πότε μπορείς εσύ? Έλα, μεσημεράκι, ναι, σε περιμένω. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, έλα, γεια, χάρηκα πολύ, χάρηκα και πάλι χάρηκα.
Βασούλη. Με ποιον μίλαγες? Με τον αυτόν, μωρέ. Τον αντιπρόσωπο της Κορίνθου. Και γιατί χάρηκες? Χάρηκα, βιβί μου, να βγει γαρό. Θα μου στείλει τρεις πελάτες. Τους περιμένω τώρα, που να είναι κατά τις τρεις θα έρθουν. Αχου, μωρέ, να σου λέει, είναι 2:30, σε λίγο κλείνουμε. Βέβαια, δεν το ξέρω ότι είναι 2:30. Θα ήθελα και εγώ να κάτσω τώρα εδώ μέσα, τους περιμένω. Τι να κάνω, βιβί μου. Εν τω μεταξύ, εσύ πήγαινε, δεν είναι ανάγκη να κάτσεις εδώ μέσα να πεις, αγαπούλα μου. Δεν μιλες πελάτες, είναι οι πελάτησες. Φρακουλάκι μου, για το όνομα του Θεού, είναι η σταφυδέμπορη από την Κόρινθο, σου λέω. Άμα θες να κάτσεις, να σου γνωρίσεις, κάτσε εγώ. Όχι, νοσουλάκι μου. Λοιπόν, εγώ θα φύγω. Μόνο σε παρακαλώ. Ναι. Μην αργήσεις, έτσι, θα σε περιμένω. Λοιπόν, δεν μου λες, βρε. Μήπως μίλαγες με τη μαμά της Μαριλένας. Βρε, Βιβί, τα πάμε αυτά, δεν τα πάμε. Θα πάρει μέρη. Ρε, εσύ, λογικά τόση ώρα θα έχεις τριμώσει το πάτωμα, ε. Στο αυτόματο την έχω βάλει. Για κάτσε όμως τώρα. Θα ξανανοίξει. Τι γίνεται, εσύ. Έχεις πόρτα με άποψη. Όχι ρε, έχω γιαγιά με άποψη. Η κίτσα είναι. Είναι το φάντασμα της πόρτας. Εμπρός. Αυτά κλειδώθηκαν εκεί μέσα. Τι έκανα? Παιδί μου, όπως συμφωνήσαμε, άνοιγα εγώ την πόρτα και αυτά την κλείδανε. Άνοιγα την πόρτα, την κλείδανε. Ώσπου στο τέλος κλειδωθήκανε μέσα. Καλά. Λοιπόν, κάτσε στο σαλόνι, κάνε αισθητή την παρουσία σου, εντάξει, και θα το χειριστώ εγώ. Λέγε γρήγορα γιατί πέφτουν μονάδες. Λωρίδα, γιατί κλειδώνεις την πόρτα? Γιατί δεν κλείνει καλά και ανοίγει. Τι λέγαμε χτες? Τι λέγαμε? Ότι η πόρτα θα μένει ανοιχτή. Δεν πάτε καλά. Μου το κλείσε. Εγώ στο είπα, αλλά δεν ακούς. Τι να κάνω δηλαδή? Να τον αφήνω μες στο σπίτι μου να βγάζει τα μάτια του μπροστά στα μάτια της γιαγιάς του. Δεν είσαι και σωστό δηλαδή. Και μεγάλος άνθρωπος να ήταν, ρε Ζέτα. Δεν βγάζει τα μάτια του, ρε Μέρη. Για σπάσιμο το κάνει, δεν το καταλαβαίνεις. Α, θέλει να μου τη σπάσει και πω. Καλά, θα του δείξω. Όχι, δεν είναι ανάγκη να το δείξεις τώρα. Το καλύτερο που έχω να σου συστήσω είναι να μην πάρεις θέση αυτή τη στιγμή, διότι το μόνο που θα πετύχεις είναι το αντίθετο αποτέλεσμα. Κουλ. Εξάλλου είναι και η κίτσα στο σπίτι, δεν είναι μόνη τους. Και τι να κάνει η κίτσα με κλειδωμένη την πόρτα? Μην το λες, όλο και κάτι θα βρει αυτή να κάνει. Σύννεφο έφερε βροχή και έχουμε μείνει μοναχοί. Το πιστεύω, μας κάνει σπάσιμο. Γιατί, μωρέ, ωραία τραγουδάει. Και έχουμε μείνει μοναχοί. Έγινε η βροχή. Δεν πειράζει, έγινε η βροχή, χαλάζει. Δεν πειράζει. Να σου πω, θέλω να πάρω τη Μαριλένα τηλέφωνο, δεν σταματάς. Γιατί, μωρέ, θα έχεις δωρεάν μουσική υπόκρουση. Δεν θέλω. Θα το κόψεις? Θα το κόψω. Thank you.
Και μην τυχόν το κουνήσεις από το σπίτι. Όχι, όχι, όχι. Από εδώ και πέρα να ξέρεις. Κάθε φορά που πηγαίνεις στο Λεωνίδα θα τηλεφωνήσω με τη μάνα του να είμαι σίγουρη ότι είναι και αυτή εκεί. Άντε πάλι, αφού σου είπα ότι είναι συνέχεια και η γιαγιά του. Και η γιαγιά του σας πρόσεχε όταν κάνατε ό,τι κάνατε. Μη σου χώσω καμία σαν δεν τρέπεσαι. Αν θες να ξέρεις, ποτέ δεν κάναμε τίποτα σπίτι του. Να, δηλαδή πού τραβολογιώσουν, παιδί μου. Δεν σου λέω. Θα μου πεις γιατί θα τα πω αλλιώτικα όλα στον πατέρα σου. Εντάξει, εντάξει. Εδώ. Εδώ. Εδώ, καλέ, σπίτι μας. Καταρχήν εδώ είμαστε πάντοτε ή εγώ ή ο πατέρας, τρελάθηκες. Καμιά φορά ο παπάς πήγαινε για τσιγάρα. Και προλαβαίνατε μέχρι να πάει ο παπάς για τσιγάρα, θα με τρελάνεις τώρα. Όχι καλέ, αφού ξέρεις ότι όταν ο παπάς πάει για τσιγάρα αργεί. Τι εννοείς αργεί ο παπάς όταν πάει για τσιγάρα. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην μου είπε ότι θα πήγαινε για τσιγάρα. Άσε με, ήσυχη. Τέλος πάντων, έχει χάρη που βιάζομαι γιατί έχω ραντεβού. Πρόσεχε. Στο λέω τελευταία φορά, μην το κουνήσεις από το σπίτι, εντάξει. Εντάξει. Πήγαινε στο ραντεβού σου. Μαμά, με ποιον έχεις ραντεβού? Τον κακό στον καιρό! Τον κακό στον καιρό που είσαι άξια να μου την πεις και από πάνω! Εμπρός. Έλα. Την ξεκλείδωσαν την πόρτα? Όχι, δεν την ξεκλείδωσαν ακόμα. Κλεφτή είναι μέσα 2 ώρες. Όχι, παιδί, δίδυμα θα κάνουν. Καλά, θα τους δείξω εγώ. Μα, Μερή. Ρε, ο Τέρης και ο Λεωνίδας δεν μπορούν να κάνουν δίδυμα. Τι λέει τώρα, το πολύ πολύ να τσιγάρω να... Τσιγάρω! Τέρη! Λεωνίδα! Ανοίξτε την πόρτα γρήγορα! Σβήστε τα τσιγάρα σας γιατί θα φωνάξω τις σπανάδες σας. Πες τώρα, παιδί μου. Εντάξει, παιδιά, κάτσε εσύ εδώ πάνω στο καναπέ, κάνε τις δουλειές σου. Τι πάρα, εμείς να το εξομιλήσουμε. Όπως είπαμε, ευχαριστώ. Τι ήταν αυτό? Αχ, Θεέ μου, πώς βρέχει τώρα ποντίκι μέσα στο σπίτι μας. Δεν θα χαλαρώσουμε σαν άνθρωποι. Ποντίκι, ποντικάκι! Έλα να σου δώσω λίγο κεράκι. Θα κοιμάται, φαίνεται. Τι λες, δε μαλάκα, μιλάνε τα ποντίκια. Το δικό μου το χαμστεράκι πάντως, όταν του έλεγα τυρί, ερχότανε.
Αυτό μάλλον θα είναι άγριο. Πρέπει να το εξημερώσουμε. Τι κάνουμε τώρα, εξημερώνω το ποντικό. Ρε παιδιά, κυνηγήστε τον. Δεν παίρνει από λόγια ο ποντικός. Η γιαγιά μου πάντως έλεγε ότι τα ποντίκια ακούνε. Θα το πάρουμε πρώτα με το καλό, μην ανησυχείτε. Εγώ πάντως δεν ξαναπαίνω εκεί μέσα αν δεν πιάσω το ποντικό. Ο Θεέ μου, αυτή η μέρη τα φταίει όλα. Να πήγε και χώρισε με τον Νάσο. Να τώρα αν ήταν ο Νάσος εδώ. Εγώ το λέω πάντοτε, είναι πολύ χρήσιμοι άντρες μέσα στο σπίτι. Θα σκότωνα το ποντικό. Δεν πιστεύω να σε αναστάτωσα. Ε, όχι και με αναστάτωσες. Ε, πώς, έτσι που σε ξεσήκωσα άρον-άρον μεσημεριάτικα. Ε, μα τι λες τώρα, ίσα-ίσα και για μένα ευκαιρία να βγω να ξεσκάσω όλο σπίτι. Ε, σπίτι. Δεν δουλεύεις, κοίταξε, μεταξύ μας είναι καλύτερα, γιατί η γυναίκα, ξέρεις, που δουλεύει, γίνεται ιστερικιά. Κι όμως δουλεύω, απλώς στο σπίτι, είμαι ζωγράφος. Α, είσαι και καλλιτέχνης. Βρε πουλάκι. Τι έγινε, δηλαδή ο Θεός εσένα πια στάδωσε όλα τα χαρίσματα απλόχερα. Ε, καλά, μη φανταστείς και τίποτα σπουδαία πράγματα, μου τζουρώνω εκεί πέρα. Τώρα, δεν μου λες, πορτρέτα κάνεις. Να σου πω, αν βρω κάποιον που με ενδιαφέρει το στήσιμό του, θέλω να πω, αν από την έκφραση ενός ανθρώπου βγαίνει ένα συνέστημα που με αφορά. Και... ας πούμε, τι συναισθήματα έτσι περίπου σε αφορούν. Εξαρτάται και από τη φάση της ζωής μου. Α. Να, αυτή την περίοδο με ενδιαφέρει αυτή η έκφραση που μεταδίδει δοτικότητα μετά από συσσωρευμένη τρυφερότητα. Α, αν κατάλαβα δηλαδή καλά, σε αυτή τη φάση της ζωής σου, αυτό που σου λείπει είναι η τρυφερότητα. Κατά κάποιο τρόπο. Να βλέπεις η Μαριλένα να περνάει αυτή τη φάση της απόρριψης και της απομάκρυνσης από μένα. Δε κοίτα, παιδί μου, τώρα δηλαδή που το λες και το παρατηρώ, κι εγώ ακριβώς σε αυτή τη φάση με τον Λεωνίδα είμαι. Μα είναι φοβερό, γιατί δες δηλαδή που συμπτωματικά τελείως μας λείπουν τα ίδια πράγματα. Ε, τότε το δικό σου το πρόσωπο να ζωγραφίσω. Σιγά τώρα, αποπνέω όλο τρυφερότητα ο κερατάς. Όχι, να εννοώ ότι θα μπορούσα να βγάλω μέσα από το πορτρέτο αυτή την ανάγκη σου για τρυφερότητα. Ακού να δεις, δηλαδή, τι φοβερά πράγματα μπορεί να κάνει η τέχνη, αν θέλει. Κοίτα, άμα είναι έτσι, να το κανονίσουμε, δηλαδή εννοώ άμεσα, να γίνει αυτό. Φυσικά να το κανονίσουμε. Το κανονίσουμε. Δεν μου λες. Ναι. Τι σου έλεγε λοιπόν η Μέρη για τα παιδιά μας? Ε. Επιτέλους, Έφη, τι όρεξη για πολυλογία. Ε, καλά, δικηγόροι είμαστε. Στο δικηγόρο οι άνθρωποι λένε πολλά, είναι γνωστό αυτό. Όταν είναι ένοχοι. Καλά, συγγνώμη, τι σε έπιασε με τον άνθρωπο. Τι με έπιασε? Με έπιασε ότι είμαι σε αναμένα κάρδινα και θέλω να πάω σπίτι να ξεκλειδώσω τα κολόπεδα. Αυτό με έπιασε. Και να του πάρω και το κλειδί, βέβαια. Α, ναι, τώρα που περιμένει την Παπαδημητρίου. Αχ, την είχα ξεχάσει αυτή. Καλά τώρα, μην τρελαίνεσαι. Με μία φορά δεν γίνεται και τίποτα. Ε, μην ανησυχείς και έχει γίνει αρκετές φορές. Ωραία, ρε παιδάκι μου. Στείλε τον Άσο ενενάκι ή πάρε τηλέφωνο τη μάνα της μικρής, θα τη συμμαζέψει. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Θα στείλω τον Άσο. Κάτσε να τον πάρει τηλέφωνο. Θα είναι στο σπίτι τώρα, Βουίζη, θα πάρω στο κινητό. Πάρ' τον στο κινητό. Αργότερα, πώς κάνεις έτσι? Τις αποφάσεις που πήραμε πρέπει να τις τηρούμε. Γιατί αλλιώς ένα βήμα εμείς πίσω, δύο αυτός μπροστά. Αυτό όμως είναι δικό μου. Άρα συμφωνείς. Τώρα διαφωνείς. Συμφωνείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκβαθέων. Τώρα τελευταία με έχεις κατά υποχρεώσει. Ε, πάντως, τώρα που γνωριστήκαμε καλύτερα και θα έχουμε και μια συχνότερη επαφή λόγω της ζωγραφιάς. Δηλαδή, θα έχουμε τη δυνατότητα τα παιδιά να τα προσέχουμε περισσότερο. Για να επιτηρούμε δηλαδή. Δεν ξέρεις πως χαίρομαι, Νάσο μου. Έχω μεγάλη ανάγκη από βοήθεια για τη Μαριλένα και δεν έχω από πουθενά. Ο άντρας σου? Ο άντρας μου τα έχει φορτώσει όλα πάνω μου. Τι λέω, σοβαρά. Σοβαρά, με συγχωρείς γιατί... Τα έχει όλα πάνω σου. Σοβαρά. Ναι. Νάσο μου, κάνεις μια χάρη σε παρακαλώ. Αυτά είναι σπίτι και έχουν κλειδώσει την πόρτα. Ποιοι έχουν κλειδώσει την πόρτα? Ο Λεωνίδας και η Μαριλένα. Ο Λεωνίδας και η Μαριλένα. Ποια πόρτα? Την κοπάνισε κιόλας το παλιοκόριτσο! Θα της το βγάλω το τσουλούφι! Είναι η Βιβί εκεί? Όχι, μωρέ, όχι. Λοιπόν, τι θες να κάνω? Η Κικίτσα τους φωνάζει και αυτά τη γράφουν. Πήγαινε, μωρέ, Νάσο μου, γιατί εγώ έχω δουλειά και δεν μπορώ να πάω. Σε λίγο να τους αγριέψεις. Ε, να πάω. Γιατί να μην πάω? Μα γιατί θα μας καβαλήσουν τελείως αν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα. Θα με πάρεις να μου πεις, εντάξει? Ναι, εντάξει. Τα λέμε. Τα
λέμε. Αν κατάλαβα καλά, αυτοί οι δυο έχουν κλειδωθεί μέσα στο δωμάτιο του Λεωνίδα. Πάμε αμέσως εκεί, θα την περιλάβω. Αυτό ήθελα από δάφτην. Να μου δώσει μία ακόμα φορμή. Πάντως είναι φοβερό, ε. Εσείς οι γυναίκες όλα τα πιάνετε. Γάτες είσαστε, γάτες. Παιδιά, να πάω να σας φέρω μια γάτα, να σας βοηθήσει να πιάσετε τον ποντικό. Και πώς θα την πιάσετε, γιαγιά, εσύ τη γάτα? Θα δανειστώ μία από τη γειτόνισσα εκεί στη μονοκατοικία, έχει πολλές. Περιμένετε λίγο, γιατί. Λέει, πέτα το τσιγάρο από το στόμα, πέτα το. Πέτα το, θα μας καταλάβει. Άστο το πάνω. Κέρδισε χρόνο, κέρδισε μισκά εδώ μέσα. Περιμένετε λίγο, γιατί έχει αρχίσει να με γνωρίζει. Να, να, τώρα βγάζει το κεφαλάκι του από την τουλάπα. Έλα, μη φοβάσαι, Βρασίδα. Κυρία Κικίτσα, το βγάλαμε Βρασίδα. Βρασίδα, τι όνομα πάνε αυτό. Α, χτυπάει η πόρτα, πάνε ανοίξω. Μην τον αφήσετε να βγει, παιδιά, το Βρασίδα. Πώς σου ήρθε ένα μαλάκα το Βρασίδα? Έχω φαντασία. Αχ, Νάσο μου, καλά που ήρθες. Γεια σου, Βελή. Ο Θεός έστειλε, Νάσο μου. Όχι, η Μέρη με έστειλε. Αχ, ποιο ήταν τώρα? Δεν ξέρω, κάνει αφέλη της γιαγιάς μου, αλλά σε έχω πει σηκώ το κεφάλι σου. Δεν κοιτάω, δεν κοιτάω, Νάσο. Πήγαινε και πες μου τι γίνεται μόνο. Τι κάνετε εδώ? Διαβάζουμε. Μαρλένα πού είναι? Πού είναι? Λέγε αμέσως που την έχετε κρύψει. Μα δεν, όχι, δεν λένε, δεν λένε. Άνοιξε την τουλάπα. Μη, όχι, μη, Λεωνιδάκο μου, σε παρακαλώ. Κικίτσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην τους καλύπτεις. Μα δεν είναι η Μαριλένα εδώ, κάποιος άλλος είναι. Ποιος άλλος? Ο Βρασίδας. Ο Βρασίδας. Και ποιος είναι ο Βρασίδας? Και γιατί τον έχετε κρύψει μες του λάπου? Και η Μαριλένα που είναι? Σπίτι της. Μα γιατί σας είπα ότι θα έρχονταν εδώ? Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ. Ναι, ναι. Τέλει, άνοιξα αμέσως του λάπου να βγει ο Βρασίδας έξω. Μάλιστα, κύριε Νάσο. Μη! Μη! Έφυγε. Κυρία Κικίτσα, ελάτε, έφυγε! Έφυγε. Καλά, και πώς έφυγε? Πού πήγε? Πω, εκεί είδα κακό όνειρο. Έπρεπε να το περιμένω. Τι κάνεις, καλή μαμά? Αχ, Μερούλα μου, ευτυχώς που ήρθες να με σώσεις, αγάπη μου. Ένα ποντίκι. Ρε, εσείς! Θα μου πει και εμένα κάποιος τι συμβαίνει εδώ μέσα. Γεια σου, Μέρη. Γεια. Νάσο μου, ένα ποντίκι κυκλοφορεί στο σπίτι. Ποντίκι, παιδιά! Γεια σου, Μέρη, τι κανείστα! Δουλειά, Λεωνίδας, ξέρεις. Ξέρω πως δεν ξέρω, πως δεν ξέρω. Καλά, ρε παιδιά, συγγνώμη. Και αυτός ο Βρασίδας που λέτε συνέχεια ποιος είναι? Α, Βρασίδας είναι το ποντίκι που βρήκαμε. Αλλά τώρα έφυγε, μπορείτε να κατεβείτε. Απαπα, εδώ θα μείνω. Εδώ θα μείνω. Θα έχει πλάκα να τις αφήσουμε και όλη μέρα. Κορίτσια, εντάξει, το ποντίκι το έστειλα από το παράθυρο, μιλάμε, τα εξολόθρεψα, εντάξει. Σίγουρα! Τι τώρα, παιδιά, είμαστε τώρα, τι λέμε? Γιατί όμως τέτοια κοσμοσυρωή όλοι εδώ μαζί? Εγώ ήρθα να μαζέψω τη Μαριλένα. Α, δεν είναι εδώ η Μαριλένα. Δεν είναι εδώ η Μαριλένα. Καλά, Χριστιανή μου, με τρέλανες ότι είναι μέσα στο δωμάτιο και είναι κλειδωμένα μέσα τα παιδιά. Εγώ. Εσύ με πήρες το τηλέφωνο και μετά το κλείσες. Την ώρα που θα σου έλεγα ακριβώς ότι ο Λεωνίδας και ο Τέλης είναι μέσα. Καλά, και γιατί είχατε κλειδώσει εσείς? Γιατί ρε είχατε κλειδώσει και μας βάλατε και τρέχουμε όλοι σαν μπαλαδί? Για να μην βγει το ποντίκι και ενοχλήσει την Κικίτσα. Τσάμπα σαν αγερμός δηλαδή. Τσάμπα, τσάμπα, και αναστατώσατε άδικα και την κυρία Βίλη. Βίλη, πώς βρέθηκες εδώ? Κύριε, ναι, συναντηθήκαμε τυχαία στο δρόμο. Πηγαίναμε. Τυχαία. Ναι, ναι. Και η Βιβί? Στο σπίτι. Ορίστε. Πού είσαι? Ναι. Είμαι στο δρόμο, ερχόμουν τώρα. Μόνος είσαι ή με τους σταφυδέμπορους? Ναι, ναι, με αυτούς είμαι τώρα. Μου κάνεις τη χάρη να τους ρωτήσεις κάτι? Ναι, για λέγε. Ρωτά αυτόν που είναι δίπλα σου, αγάπη μου. Τι μάρκα και τι χρώμα κραγιόν φοράει, γιατί το ψάχνα από πάρα πολύ καιρό αυτό το χρώμα και δεν το βρίσκα. Ναι, μάλιστα, ναι. Ναι, δεν μου λες τι μάρκα και τι χρώμα κραγιόν. Μα τι λες ρε Βιβί τώρα, είσαι στα καλά σου δηλαδή? Είμαι στο μαγαζί. Ναι, εμένα, ξέρετε, πρέπει επειδή να μου τύχε κάτι επίγον, δηλαδή έχω ένα επαγγελματικό ραντεβού, με περιμένουν κάτι σταφυδέμποροι. Ναι, γι' αυτό θα πρέπει να πεταχτώ λιγάκι επειδή
Να φύγω δηλαδή επιγόντως, ας πούμε τώρα, γιατί είναι η σταφή, δεν μπορεί να το πει. Και σε άλλη φορά να προσέχετε να μην τρομάζετε τη γιαγιά με τα ποντίκια σας. Α! Δεν ήταν δικό μας το ποντίκι. Και πώς ξέρατε, ρε, ότι το λένε βρασίδα. Μα συστήθηκε όταν μπήκε. Καλά, εσύ έχεις χάρη τώρα και γλιτώνεις επειδή με περιμένουν οι κύριοι σταφιδέμποροι. Λοιπόν, έρχομαι κι εγώ μαζί σου γιατί το έχω αργήσει πολύ, ε. Α, μάλιστα. Εμείς οι δύο τα ξαναπούμε. Ναι, παπά. Αλητεία. Ναι, παπά. Την άκουσες? Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Πολλά σουρτε φέρτε έχουν αυτοί οι δύο, ε. Ή μου φαίνεται. Σου φαίνεται. Λοιπόν, τώρα που ξεκαθαρίστηκε το τοπίο, μπορείτε να μου πείτε τι έγινε, γιατί δεν μπορεί. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Εμείς σας έχουμε πει την πασαλήθεια. Πώς βρέθηκε εδώ μέσα ποντίκι, ε? Θα με τρελάνε τώρα! Μέρη μου, μην αναφέρεις σε ποντικό, γιατί ακούνε, ξέρεις, τα ποντίκια. Αχ, αυτό το λέγει η γιά μου. Θεός χωρέστης. Αυτή η πόρτα δεν πρόκειται να ξανακλείσει ποτέ! Και κροκόδιλοι να πούνε ακόμα μέσα. Έγινε κατανοητή. Μα θα φάνε τη γιαγιά. Αντέχει η γιαγιά σου, μην ανησυχείς. Λοιπόν, διάβασμα και φαΐ γρήγορα. Μάλιστα! Λοιπόν, να φεύγω κι εγώ τώρα από το σπίτι μου. Θα τηλεφωνήσω, έτσι. Ναι, όχι, να σου πω. Άμα δεν πιάνει το κινητό μου, πάρεις της Μαριλένας, έτσι. Ναι. Άντε. Γεια σας, καληνύχτα. Σύντροφε, ευχαριστώ για το ποντίκι, ε. Παρακαλώ. Να είσαι καλά. Άρα, λέω κάτι πολύ. Να σου πω. Δώσ' μου λίγο το κινητό σου να πάρω ένα τηλέφωνο. Γιατί? Μου έχουν τελειώσει οι μονάδες το δικό μου και θέλω να πάρω τη Μαριλένα στο κινητό. Και δεν παίρνεις από το σταθερό. Έλα τώρα, μην απαντήσει κανένα πατέρα τη και έχουμε τραβάλα. Δεν με ενδιαφέρει, όπως τα έκανες να τα λουστείς. Μαμά, πού ήσουνα? Α, σε μια δουλειά. Σε μια δουλειά με τον πατέρα του Λεωνίδα. Αλλά, με τον πατέρα του Λεωνίδα βρεθήκαμε εντελώς συμπτωματικά. Α, ναι, συμπτωματικά μέσα στο σπίτι του Λεωνίδα πάλι, ε. Ακού, Μαριλένα, παιδί μου, δεν είσαι σε θέση να μου κάνεις ανάκριση. Άντε να μην σε πιάσω το τσουλούφι, έτσι. Γιατί, τι έκανα? Πρόσεξε. Πρόσεξε καλά, Μαριλένα, και θα τα πω όλα στον πατέρα σου. Μη με προκαλείς, έτσι! Και τι θα πεις δηλαδή στον πατέρα μου, ότι βρέθηκε συμπτωματικά με τον κύριο Νάσο? Βεβαίως! Τι υπονοείς? Δηλαδή, τι θέλεις να πεις? Ότι άμα σε ξαναδώ με τον πατέρα του Λεωνίδα, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Α, και για να ξέρεις, με τον Λεωνίδα θα σε παρακολουθούμε. Μα παιδάκι μου, τι είναι αυτά που λέω τώρα? Εμείς με τον πατέρα του Λεωνίδα, τον κύριο Νάσο, βρεθήκαμε και συναντηθήκαμε για να συνεννοηθούμε. Τι μέτρα θα πάρουμε για σας, για να μην μείνεις έγκυος? Άκου εκεί το γαϊδούρι που θα μου πεις εσύ για μένα! Τελικά όμως δεν βρεθήκατε συμπτωματικά, ε? Βρε μωράκι μου, συμπτωματικά πέρασε από εδώ η γυναίκα. Είχε δουλειά η Μέρη και δεν μπορούσε να τη συναντήσει. Θα μας πει τώρα η Μέρη. Μα γιατί τώρα να πάνε να στατώσουμε εκεί πέρα τη Μέρη? Και μετά, συγγνώμη, Βιβί μου. Γιατί δηλαδή να δώσουμε δικαίωμα? Πάμε και θα δεις γιατί να δώσουμε δικαίωμα. Έρχομαι! Έρχομαι! Γεια! Να σου έχουν πάλι εδώ, είσαι. Βρε και κίτσα μου, σε παρακαλώ πολύ. Πες της το, γιατί δεν με πιστεύει. Ναι, παιδί μου, εδώ ήταν προηγουμένως με τη μάνα της δικής μας, της Μαριλένας. Μα τι έγινε, Μερούλα. Μερούλα, σε παρακαλώ πολύ, πρέπει να μου πεις την αλήθεια. Εμείς οι δύο είμαστε φίλες, έτσι δεν είναι? Και βέβαια. Λοιπόν, ζήτησες εσύ από τον Άσο να συναντηθεί με τη μαμά της Μαριλένας γιατί είχες κάποια δουλειά και δεν μπορούσες? Ναι, ζήτησα. Πότε? Τρεις του μηνός! Πότε? Δηλαδή πριν 15 μέρες. Συγγνώμη. Πέντε του μηνός. Πότε? Δηλαδή πριν 15 μέρες. Σήμερα, τρεις η ώρα το μεσημέρι. Αχ, στο λόγο σου. Ναι, ορκίζομαι. Εγώ τη στιγμή που ορκίζεται δεν τον πίστευα. Μα, έχει φτιάξει φαΐ να φάω όλοι μαζί. Έχουν τα παιδιά τώρα, ε. Έχω φτιάξει, αλλά αν με βοηθήσει κάποιος να στρώσει. Εγώ να σε βοηθήσω, Κικίτσα μου. Εγώ. Αν μου λέγει κανείς πριν 10 χρόνια ότι θα σου έκανα πλάτες, θα το έλεγα τρελό. Μερούλα μου, έτσι είναι αυτά. Γιατί δηλαδή πριν από 10 χρόνια, αν σου λέγε κάποιος ότι ο κανακάρης μας αυτήν την ηλικία παραλίγο σε κάνει γιαγιάκα, θα το πίστευες? Τι θα του λέγες? Αλλάζει ο κόσμος, Μερούλα μου. Αλλάζει ο κόσμος. Ποντίκι! Αφού δεν πράγμα!
Τι έγινε, παιδί μου, πάλι, τι φωνάζετε? Βρασίδας, ξαναγύρισε ο Βρασίδας, Λεωνίδα μου. Κήρυγμα πατέρας, κήρυγμα και η μάνα. Ερίσμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνει ένας αλκμάνας, πιντάρος εσκύλος. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε, εγώ δεν είμαι λίλος. Ιχνή, χνε, χνοχ και μπλα μπλα μπλα. Βρήκα τον τρόπο να απαλλαγώ από αυτά. Θα αρπάξω τα ημεία και θα αλλάξω ρότα. Θα πάψω πλέον να είμαι όπως ήμουν πρώτα. Θα πάρω τα βουνά ως τις μουνοκορφές. Εκεί που τα κατσίκια αφήνουν βερβελιές. Θα εγγραφώ στο σύλλογο των φίλων της Αρκούδας. Θα ζω όπως ζούσε κάποτε ή στον Επάλο Βούδας. Θα είμαι μες στην κατάληψη, κούτι θα ακούω μόνο. Θα πνίγω με φραπέ πικρό, το μερίσιο πόνο. Θα γίνω πρωτόγονος, θα ομιλώ με σπήριγμα. Αν είναι να γλιτώσω, 10 λεπτά κήρυγμα. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά. Κήρυγμα.